θα χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο δείγμα για το να καταλάβουμε ότι είμαστε στο σωστό όρο. Θα σας πειρώ. Είναι μια πληροφορία που μπορεί να την εντοπίσετε αυτή τη στιγμή, αλλά είναι μια πολιτική πληροφορία που φτάσαμε στον όρο που θέλουμε. Καταρχήν μπορούν και οι δασκάλες σας εδώ, οι παιδινοί σας μάλλον, κάποια μέρα στο κομπιούτερ, στο γραφείο, να σας δείξει και ένα βιντεάκι που έχω βάλει και στο blog μου, σε έναν ιστότοπο που έχω κάνει στο διαδίκτυο, που έχει τη ζωή του Λουίς Μπρέιλι. Ο οποίος Λουίς Μπρέιλι ήταν στην ηλικία σας, αλλά ήταν τυφλός. Και ήταν πάρα πολύ έξυπνος. Και τον εκνευρίζανε το ότι υπήρχαν τεράστια βιβλία, πάρα πολύ βαριά, που είχαν φτιάξει οι μοναχοί για να μπορούν να διαβάζουν τη φυλή, που είχαν τα κανονικά γράμματα που ξέρετε εσείς, το α, το β, το γ, αλλά φτιαγμένα από μέταλλο, οπότε όπως καταλαβαίνετε, εφόσον ήταν μεταλλικά τα γράμματα, ήταν και βαριά. Άρα μέσα σε μια σελίδα που μπορεί να έχει κολλημένα γράμματα για να φτιάξουν τις λέξεις, ήταν τόσο βαριά η σελίδα που μπορούσαν τα χεράκια σας να μην μπορούσαν να τη γυρίσουν, γιατί είχε κολλημένα και από μια μεριά σιδερένια γράμματα και από την άλλη. Οπότε το βιβλίο ήταν ασήκωτο. Σκέφτηκε λοιπόν ότι πρέπει να βρω έναν άλλο τρόπο να μάθω πώς θα κινεί. Η δυνατότητα να γράφουμε και να διαβάζουμε οι τυφλοί. Και σκέφτηκε λοιπόν πολύ όταν πήγε να τους μιλήσει μία μέρα ένας στρατιωτικός. Πήγε να τους μιλήσει ένας αξιωματικός για το πώς δούλευαν στον πόλεμο. Και εκεί λοιπόν, στον πόλεμο, είχαν φτιάξει. Τι χρειάζεται στον πόλεμο για να μην σε καταλαβαίνουν οι εχθροί όταν επικοινωνείς? Να φτιάξεις κάποιο κώδικα. Ε? Κάποιο κρυφό σύστημα που να μην το καταλάβει ο άλλος. Πώς μιλάτε εσείς με την παρέα σας με τέτοιο τρόπο ώστε να μην καταλάβει τι εννοείται? Μπορεί να λέτε λοιπόν εσείς, ας πούμε, ότι θα πάμε να φάμε ποδήλατο, αλλά λέτε να πάμε να φάμε πίτσα. Αλλά να μην το καταλάβει το μικρό αδερφάκι και φωνάζει, λέτε κάποιο κωδικό. Έτσι λοιπόν και στο στρατό είχαν φτιάξει ένα σύστημα με 6 τελίτσες, που αυτές οι 6 τελίτσες έγιναν στο μυαλό του Λουίς Μπρέιλ η πρώτη ιδέα για να φτιάξει τη γραφή. Το αναπηρικό αμαξίδιο είναι πάρα πολύ δυσκολότερο, παιδιά, από ότι είναι ο τυφλός. Μπορώ να σκέφτομαι θετικά, αντιμετωπίζω όλα τα προβλήματα. Γιατί η διαφορετικότητα που έχουμε μέσα στη ζωή μας υπάρχει παντού. Άλλος είναι πιο ψηλός, άλλος είναι πιο κοντός. Άλλος ξέρει να διαβάζει καλά την προπαίδεια, άλλος ξέρει να γράφει καλύτερη τη γραμματική. Ο καθένας στη ζωή έχει ένα ρόλο και αυτό το θέλημα του ρόλου του θα το αξιοποιήσει στο έπαθλο. Ο καθένας στη ζωή προσφέρει κάτι τι. Κανένας δεν είναι άχρηστος. Κανένας δεν είναι για πέταμα. Όλοι έχουμε την αξία μας και πρέπει να είμαστε πολύ δυνατοί και να λέμε κάθε πρωί που σηκωνόμαστε, εγώ είμαι αυτός και αγαπάω τον εαυτό μου και όλους τους υπόλοιπους ανθρώπους. Α, Β, Ω, μπράβο, Ε, Ι, Γ, Ε, έβγε πολύ καλό, πάρα πολύ ωραίο, έβγε πολύ καλό, πάρα πολύ καλό, 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 hey! Μπράβο, μπράβο. Ωραία. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι μία από τις καλύτερες μηχανές που υπάρχουν. Όλα τα μοντέλα, τα καλά, είναι της Perkins. Έτσι λέγεται η εταιρεία που είναι ένα ίδρυμα στην Αμερική που έχει πάρα πολλά θέματα που λύνει για τους τυφλούς. Δεν έχω τη χαρά να βρεθώ εκεί από κοντά. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να βρεθώ για να μάθουμε τι περισσότερο κάνει. Στο διαδίκτυο υπάρχουν διάφορες πληροφορίες. Είναι ένας χώρος που αποτελεί στο εξωτερικό πρότυπο, γιατί στην Ελλάδα δεν έχουμε τέτοιες άρτιες υπηρεσίες, είτε ιδιωτικές είτε δημόσιες, και δυστυχώς όσο πάνε τα πράγματα έχει χειροτερεύει. Βρισκόμαστε στην αίθουσα βιβλιοθήκης Σπάρτης. Δίπλα μου έχω τον πρόεδρο του Σωματείου ΑΜΕΑ Νομού Λακωνίας, τον κύριο Τάκη Αλεξανδράκη, για να μας πει τι έγινε σήμερα εδώ στη βιβλιοθήκη. Πάντα έχουμε την ευκαιρία να συνεργαζόμαστε εξαιρετικά με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σπάρτης, με ένα εξαιρετικό προσωπικό και με εξαιρετικό εφορευτικό συμβούλιο που πάντοτε δέχεται τις προτάσεις μας και γίνεται εξαιρετική δουλειά. Να κάνουμε μια πολύ ωραία σειρά βιωματικών εργαστηρίων που κράτησαν όλη την ημέρα και μπορούμε έτσι να δίνουμε τη δυνατότητα
έντονα να στιγματίζουμε τις δικές μας ενέργειες που προσπαθούμε πάντοτε να δίνουν το στίγμα στην κοινωνία, το ότι υπάρχουν τα άτομα με αναπηρία, υπάρχουμε και είμαστε κομμάτι στην κοινωνία. Δεν καθόμαστε αφανείς, είμαστε ενεργά μέλη της κοινωνίας και μπορούμε μέσα από αυτά τα βιωματικά εργαστήρια να πληροφορήσουμε και τον κόσμο και για την κάθε μια αναπηρία, αλλά και για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθήσει το κοινωνικό σύνολο το άτομο με αναπηρία και το κυριότερο να μην του προκαλεί προβλήματα στην καθημερινότητά του. Διότι επειδή το περιβάλλον, το δομημένο περιβάλλον της πόλης είναι φτιαγμένο κυρίως για άτομα που δεν αντιμετωπίζουν κάποια αναπηρία, όλα αυτά προκαλούν τρομερά εμπόδια στο άτομο με αναπηρία. Είτε γιατί δεν υπάρχουν ράμπες, είτε γιατί δεν υπάρχουν οδηγοί όδευσης τυφλών, είτε γιατί υπάρχουν για τους τυφλούς πολύ χαμηλές κάποιες πινακίδες ή κάποιες τέντες καταστημάτων και μπορεί να χτυπήσει κατά την πορεία του στο κεφάλι, ή κλείνονται οι ράμπες από αυτοκίνητα, τα πεζοδρόμια καταπατώνται είτε από τα εμπορεύματα, είτε από τα τραπεζοκαθίσματα, είτε από τα αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες που παρκάρουν παρανόμως πάνω στο πεζοδρόμιο. Και έτσι δημιουργούνται καθημερινά στην πορεία μας προβλήματα που είναι αξεπέραστα και αδύνατον να τα επιλύσουμε χωρίς τη συμμαχία με το κοινωνικό σύνολο. Και όταν λέμε κοινωνικό σύνολο, θα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι δεν είναι μόνο τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα άτομα με αναπηρίες που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά παροδικά προβλήματα αντιμετωπίζουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν έναν τραυματισμό για κάποιο χρονικό διάστημα, η μητέρα με το καροτσάκι που κι αυτή δυσκολεύεται να κινηθεί σε αυτό το αφιλόξενο περιβάλλον, η γιαγιά που χρησιμοποιεί το πι ή και το αναπηρικό αμαξίδιο λόγω ηλικίας πλέον, ή τόσες άλλες περιπτώσεις που μπορούν να βρεθούν στην καθημερινότητα λόγω ενός παροδικού τραυματισμού που κάποιος θα χρειαστεί να κινηθεί με πατερίτσες, που θα αντιμετωπίσει περίπου τα ίδια προβλήματα με ένα άτομο με αναπηρία. Τάκη μου, και επειδή όλα αυτά που λες είναι θέμα παιδείας, με χαρά μας είδαμε σήμερα ότι συμμετείχαν στα βιωματικά εργαστήρια και μικρά παιδάκια. Το πολύ σημαντικό και τρομερό μήνυμα για τα παιδιά να καταλάβουν, και προσπάθησα να τους το δώσω, αν και βάρινε λίγο το κλίμα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να το ακούν, ότι η προστασία της ατομικής μας υγείας είναι πολύ σημαντική και μπορεί μια διψοκίνδυνη κίνηση που θα κάνει κυρίως επίδειξη δυνάμεων πάνω σε ένα δίτροχο ή και σε ένα αυτοκίνητο, μπορεί να προκαλέσει τέτοια βλάβη στον οργανισμό που κυρίως οδηγεί στο αναπηρικό αμαξίδιο, εάν δεν οδηγήσει στο θάνατο φυσικά πρώτα. Το αναπηρικό αμαξίδιο είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι που αφορά τον χώρο της αναπηρίας, τα άτομα με κινητικά προβλήματα, και είναι τόσες οι δυσκολίες στην καθημερινότητα ενός ατόμου που θα κινείται πλέον με ένα αναπηρικό αμαξίδιο, που πραγματικά είναι ένα μήνυμα προστασίας της νεολαίας για την προσωπική υγεία, που θα ωφελήσει στο να μην μπαίνουν άτομα νεαρά στο χώρο της αναπηρίας μέσα από τα τροχαία ατυχήματα.